Ευχαριστώ για την παρουσία σας σήμερα εδώ, μετά από πρόσκλησή μου και πρόσκληση της παράταξης στην οποία ανήκω. Σημειωτέων ανήκω στην παράταξη και κατ' επέκταση στο ψηφοδέλτιο της Συνδικαλιστικής Ενότητας. Είμαι εδώ πέρα επομένως για να μιλήσω και ενδεχομένως να απαντήσω και σε ερωτήσεις σας. Ως πρώην πρόεδρος του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων, καθώς από τις 14-10 Απριλίου δηλαδή και μετά, από τις 14 που έγινε η τελευταία απολογιστική συνέλευση, πάμε να ισχύει το ΔΣ Σωματείο, άρα και εγώ δεν είμαι πρόεδρος. Επίσης είμαι εδώ πέρα να μιλήσω ως Μιχάλης Σιώζης και τέλος είμαι εδώ πέρα να μιλήσω και ως ένας εκ των υποψηφίων του ψηφοδελτίου της Συνδικαλιστικής Ενότητας. Επίσης, προημίου θέλω να πω πως δεν θέλω να μιλήσω για ζητήματα που άπτονται της αγωγής που κατέθεσαν κάποια μέλη του Σωματείου έναντι κάποιων άλλων μελών του Σωματείου. Πιστεύω ότι αυτή μου στάση θα γίνει κατανοητή, καθώς εκκρεμεί ακόμη στα δικαστήρια η αγωγή αυτών των μελών και η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων. Θυμίζω ότι μόλις προχθές ο δικαστής αποφάσισε για την μη αναστολή των εκλογών μέχρι να εκδικαστούν τα ασφαλιστικά μέτρα και τίποτα παραπέρα. Άρα υπάρχει σε εκκρεμότητα η αγωγή και τα ασφαλιστικά μέτρα. Δεν έχει βγει καμία απόφαση είτε υπέρ του ενός είτε υπέρ του άλλου και σεβόμενος το ότι η διαδικασία ακόμη βρίσκεται στα δικαστήρια και δεν έχει βγει απόφαση, γι' αυτό και δεν θέλω να μιλήσω για ζητήματα που άπτονται αυτής της αγωγής και των ασφαλιστικών μέτρων. Σεβόμαστε βέβαια την απόφαση του δικαστή για την μη αναστολή των εκλογών μέχρι την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων και φυσικά περιμένουμε, αναμένουμε κι εμείς, κι εγώ και πιστεύω και όλα τα μέλη του Σωματείου, αναμένουμε την όποια απόφαση επί των ασφαλιστικών μέτρων τα οποία θα συζητηθούν στις 21 Μαΐου. Ως εκπρόσωπος της Συνδικαλιστικής Ενότητας, του ψηφοδελτίου της Συνδικαλιστικής Ενότητας, θα πρέπει να σας αναφέρω ότι η Συνδικαλιστική Ενότητα δεν συμμετέχει στις εκλογές. Γι' αυτό τον λόγο, για το ότι ακόμη εκκρεμεί μία απόφαση δικαστηρίου και εφόσον εκκρεμεί η απόφαση δικαστηρίου, κρίναμε σκόπιμο να μην συμμετέχουμε στις εκλογές. Τώρα, όπως σίγουρα γνωρίζετε, στις 14 που συνήλθε η εκλογοαπολογιστική στην έλευση, δημιουργήθηκαν διάφορα ζητήματα. Εκ προημίου, ως πρόεδρος του ΔΣ, μέχρι τότε πρόεδρος του ΔΣ του Σωματείου, διαχώρισα εξ αρχής τη στάση μου και τη θέση μου απέναντι σε αυτά που συνέβαιναν και πριν ακόμη την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης ή με την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης, αποχώρησα από τη Γενική Συνέλευση θεωρώντας και θεωρώ ακόμη ότι αυτή η εκλογοαπολογιστική συνέλευση δεν ήταν νόμιμη, δεν ήταν καταστατική. Θέλω επομένως εδώ πέρα τώρα να αρχίσω και να απαντήσω σε μια σειρά από δημοσιεύματα και ενστάσεις, θα λέγαμε, κάποιων συγκεκριμένα μιας συνδικαλιστικής παράταξης, της ΔΑΣ, τα οποία δημοσιεύματα καταφέρονται και εναντίον μου, ως Προέδρου και ως Μιχάλη Σιώζη. Αναφέρουν σχετικά ότι εγώ, ο υποφαινόμενος, ανήκω στην ΠΑΣΚΕ. Εγώ γνωρίζω ότι ανήκω στο ψηφοδέλτιο της Συνδικαλιστικής Ενότητας. Τελεία. Αναφέρουν επίσης ότι
Αρνήθηκα να κάνω δεκτό στη συνέλευση εργαζόμενους που ήρθαν με αίτηση συνεγραφτών, λέει, για πρώτη φορά στο σωματείο, γιατί δεν είχαν ψηφίσει τις προηγούμενες εκλογές και γιατί δεν τους ήξερα. Αυτό που έκανα εγώ εκείνη τη στιγμή, πριν ξεκινήσει ακόμη η Γενική Συνέλευση, ήταν να προσπαθήσω να διασφαλίσω το αυτονόητο. Και ποιο ήταν το αυτονόητο? Ότι στη Γενική Συνέλευση μπορούν να παρίστανται μόνο τα μέλη του Σωματείου. Μέλη του Σωματείου είναι αυτά που έχουν ψηφίσει τις προηγούμενες εκλογές και που είναι ταμιακά ενήμεροι. Ταμιακά ενήμεροι, διευκρινίζω, είναι όλοι όσοι ψήφισαν στις προηγούμενες εκλογές και πλήρωσαν την εισφορά στις προηγούμενες εκλογές. Η εισφορά που πληρώνουν στις εκλογές, προκειμένως στις προηγούμενες εκλογές, ισχύει για 2 χρόνια και τους καλύπτει και τους έχει ταμιακά ενήμερους για 2 χρόνια μέχρι τις επόμενες εκλογές. Πέραν τούτου, άτομα, ιδιωτικοί υπάλληλοι που θέλουν να γραφτούν στο σωματείο, κάνουν μία αίτηση και είναι αρμόδιο το ΔΣ του σωματείου να κρίνει αν θα γίνουν μέλη του σωματείου ή όχι. Κάτι τέτοιο δεν έγινε σε ό,τι αφορά τους δεύτερους, τους τελευταίους που ανέφερα τώρα. Άρα, επαναλαμβάνω ότι η προσπάθειά μου ήταν να διασφαλίσω το αυτονόητο και το αυτονόητο ήταν να είναι στη συνέλευση τα μέλη του σωματείου και μόνο. Σε άλλο σημείο ανακοίνωσής τους, ή και από την αρχή ακόμα των ανακοινώσεων τους, αναφέρονται στις άλλες παρατάξεις ως παρατάξεις του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού. Εγώ δεν αισθάνομαι εκπρόσωπος ούτε καμίας κυβέρνησης, ούτε κανενός εργοδότη. Αισθάνομαι εκπρόσωπος των μελών του σωματείου που με ψήφισαν και εκπρόσωπος και του εαυτού μου. Σε άλλη ανακοίνωσή τους αναφέρω ότι στη διετία της Προεδρίας μου ήθελα και ήταν, επομένως, σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, είχε καταντήσει, σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, το σωματείο να λειτουργεί ως σφραγίδα και τίποτα άλλο. Το σωματείο δεν είναι σφραγίδα. Οι πάμπουλες μέσα αυτή τη διετία συνεδριάζονται τώρα τα σίγματα του σωματείου και κατ' επέκταση οι ανακοινώσεις συμπαράστασης σε αγώνα άλλων σωματείων, η συμμετοχή μελών του ΔΣ και του ΔΣ ολόκληρου στις κινητοποιήσεις και στις απεργίες που αποφάσισε κατά καιρούς είτε η ΓΕΣΕ, είτε η ΑΔΔΗ, είτε το εργατικό κέντρο της Πρέβεζας εδώ. Η συμμετοχή του επομένως σε αυτές τις απεργίες, με ψηφίσματα, με παρουσία των μελών του ΔΣ, αλλά και μελών του Σωματείου, σε αυτές τις κινητοποιήσεις, δείχνουν, αν μη τι άλλο, ότι δεν είναι ένα σωματείο σφραγίδα. Η συμμετοχή επίσης των μελών του Σωματείου σε διάφορες κινήσεις, είτε για την υπεράσπιση του δημοσίου χαρακτήρα του νοσοκομείου, είτε για την υπεράσπιση της απρόσκοπτης λειτουργίας πάλι του νοσοκομείου. Η συμμετοχή μελών του Σωματείου στις κινητοποιήσεις για το νοσοκομείο, η συμμετοχή μελών του Σωματείου στα συντονιστικά, σε άτυπα συντονιστικά όργανα που δημιουργήθηκαν άλλοτε με πρωτοβουλία σωματείων, άλλοτε με πρωτοβουλία του εργατικού κέντρου, καταδεικνύει επίσης ότι το σωματείο δεν είναι σφραγίδα. Αναφέρουν επίσης ότι το σωματείο το προηγούμενο διάστημα δεν είχε καμία παρουσία στους χώρους δουλειάς, παρά μόνο από όσους συμμετείχαν στο ΠΑΜΕ, αναφέρουν εδώ συγκεκριμένα, γι' αυτό και εγώ το αναφέρω το ΠΑΜΕ, επειδή αναφέρεται συγκεκριμένα από αυτούς. Απαντώ επομένως ότι το σωματείο προσπάθησε να συμμετάσχει, μάλλον να βρίσκεται σε χώρους δουλειάς. Ο πρόεδρος κάθε φορά που έκανε έκκληση προς τα μέλη του ΔΣ του Σωματείου, από κοινού ως ΔΣ Σωματείου και όχι ξεχωριστά ως παρατάξεις,
Από κοινού, επομένως, όσο θέλει τα σίγματα του σωματείου να βρεθούμε στους χώρους δουλειάς, η μόνιμη απάντηση της συνδικαλιστικής παράταξης ΔΑΣ ήταν ότι εμείς συμμετέχουμε με το ΠΑΜΕ και θα πάμε με το ΠΑΜΕ και εμείς πάμε εκεί και αν θέλετε ελάτε από εκεί. Πιστεύω ότι από τη στιγμή που συμμετέχουμε σε ένα σωματείο και σε ένα ΔΣ σωματείο, η πρώτη μας δουλειά είναι να πάμε το ΔΣ του σωματείου και αν δεν αποφασίζει έτσι το ΔΣ του σωματείου, τότε μπορούν να πάνε και μόνοι τους ο καθένας. Αλλά το ΔΣ του σωματείου και ο πρόεδρος πάρα πολλές φορές ζήτησε ως ΔΣ του σωματείου να βρεθούμε και όχι ως ΠΑΜΕ, ούτε ως ΔΑΣ, ούτε ως ΝΑΡ, συνδικαλιστική ενότητα και δεν ξέρω ποια άλλη παράταξη. Άρα αυτοί είναι οι οποίοι δεν θέλανε από κοινού ως ΔΣ του σωματείου να εμφανιστούμε στους χώρους δουλειάς, παρά μόνο κατά μόνας και ως παρατάξεις. Αυτό ναι, δεν το δεχόμαστε. Θεωρούσα και θεωρώ ότι έτσι θα γινόταν το σωματείο βραχίωνας μιας συνδικαλιστικής παράταξης, συγκεκριμένα στην περίπτωση της ΔΑΣ. Αναφέρονται στο όνομα σε μένα ως εργαζόμενος στο ΤΕΙ Οικουμενίτσας. Δεν είμαι εργαζόμενος στο ΤΕΙ Οικουμενίτσας, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει ΤΕΙ Οικουμενίτσας. Όπως δεν υπάρχει και ΤΕΙ Πρέβεζας, και ΤΕΙ Ιωαννίνων και ΤΕΙ Άρτας. Υπάρχει ΤΕΙ Υπήρου, με παραρτήματα στις τέσσερις πόλεις. Ναι, εργάζομαι ως έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό στο παράρτημα του ΤΕΙ Υπήρου στην Οικουμενίτσα. Έχω εργαστεί και εργάζομαι κατά καιρούς και ως εκπαιδευτικό προσωπικό, ως εκπαιδευτικός σε ιδιωτικά ΚΕΚ και στο ΙΕΚ της Πρέβεζας. Θεωρώ επομένως ότι και αυτή η αναφορά τους είναι άστοχη, αν μη τι άλλο. Αναφέρονται σε ταξικές δυνάμεις, οι οποίες δεν θα άφηναν και δεν θα αφήσει ποτέ, λέει, να περάσει ο δίθεν εκφυλισμός του σωματείου. Απέτυχα νωρίτερα ότι, τουλάχιστον στη διετία που εγώ ήμουν πρόεδρος, προσπάθησε να μην εκφυλιστεί και δεν εκφυλίστηκε το σωματείο. Αλλά ποιες είναι αυτές οι ταξικές δυνάμεις? Εμένα προσωπικά η επίκληση αυτών των ταξικών δυνάμεων μου θυμίζει την επίκληση κάποτε των μεγάλων δυνάμεων. Και εν τέλει τι θέλουμε, πάτρονες στους αγώνες των εργαζομένων? Εγώ δεν θέλω πάτρονες και δεν αναζητώ πάτρονες στους αγώνες των εργαζομένων. Αναφέρουν επίσης ότι οι εργάτες αναζητούν συμμαχίες και τις μετράνε με κοινούς αγώνες, λέει, με κοινούς πόνους και αγωνίες και με κοινά συμφέροντα. Αφού είναι έτσι και θέλουν και αναζητούν κοινούς αγώνες, γιατί δεν έρχονται στις κινητοποιήσεις του εργατικού κέντρου, παρά μόνο πηγαίνουν στις κινητοποιήσεις όλοι από όλους τους υπόλοιπους εργαζόμενους και από όλες τις άλλες παρατάξεις. Και από όλους τους άλλους εργαζόμενους, είτε είναι σε παρατάξεις είτε δεν είναι. Και θέλουν να βρίσκονται μόνοι τους. Άρα δεν ζητάνε τον κοινό αγώνα. Αναφέρουν επίσης ότι κάποιες συνδικαλιστικές παρατάξεις ή άλλες συνδικαλιστικές παρατάξεις είναι ξεπουλημένες. Εγώ ως μέλος μιας άλλης συνδικαλιστικής παράταξης και όχι της ΔΑΣ, δεν θεωρώ τον εαυτό μου ξεπουλημένο και στο κάτω-κάτω της γραφής, αν με θεωρούν ξεπουλημένο, να μου πούν και πόσα αργύρια πήρα και από ποιον. Αυτά τα λίγα θα ήθελα να πω.
Και πάλι να τονίσω ότι σίγουρα δεν μου αρέσει που η διένεξη μελών του σωματείου έφτασε να συζητείται και στα δικαστήρια. Κανείς δεν είναι ευτυχής για να συζητείται οι διενέξεις εργατών μελών ενός σωματείου στα δικαστήρια. Αλλά αν δεχτούμε ότι μάλλον αφού δεν μπορούμε να πούμε δεν μπορούμε να τα βρούμε, σε εισαγωγικά να τα βρούμε, έτσι, μεταξύ μας, ας αναζητήσουμε μια άλλη αρχή, έναν θεσμό, ο οποίος θα δώσει δια της ετοιμιγωρίας του μια λύση, να βγάλει μια απόφαση. Αυτός ο θεσμός είναι τα ελληνικά δικαστήρια και η ελληνική δικαιοσύνη. Εμείς πιστεύουμε στα ελληνικά δικαστήρια και στην ελληνική δικαιοσύνη και αναμένουμε την όποια απόφαση τους. Σας ευχαριστώ.